Ισχύουν τελικά τα στοιχεία ότι δεν έχει καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης σε πολλούς επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα. Από το σύνολο των αιτήσεων, 90.000 περίπου επιχειρήσεις δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τα 800 ευρώ. Μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιριών. Με χθεσινό δελτίο τύπου το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πληρωμών. Ναι. Και πιστώθηκαν τα χρήματα στους δικαιούχους, όμως ακόμα και σήμερα μπήκαν χρήματα σε δικαιούχους που μέχρι χθες δεν είχαν καταβληθεί. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι σταδιακά κάποια φαντάζομαι ζητήματα μηχανογραφικά που είχε το Υπουργείο τα λύνει και προχωράει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν κάποιοι τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν το δικαιούνταν, δεν πληρούσαν τα κριτήρια ή αν όντως έχουμε καθυστερήσεις στην καταβολή αυτού καθεαυτού, δηλαδή του ποσού της αποζημίωσης. Κοιτάξτε, ισχύουν και τα δύο στην πραγματικότητα. Υπέβαλαν αιτήματα αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν στις εξαιρέσεις, δηλαδή είτε δεν είχαν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος το έτος 2018, είτε είχαν υποβάλει με μηδενικά έσοδα, είτε έλειπε κάποια δήλωση ΦΠΑ στο διάστημα αυτό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πήραν κάποια κριτήρια τα οποία προφανώς δεν τα τηρούσαν και κόπηκαν αυτές οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ πληρούν, θα έλεγα για να είμαι σωστός, αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ πληρούν απόλυτα τα κριτήρια, δεν έχουν λάβει το επίδομα των 800 ευρώ. Για αυτές τις επιχειρήσεις, ήδη και εμείς στην Ομοσπονδία έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Και πιέζουμε προς τη διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΔΕ, ώστε να ξανανοίξει πλατφόρμα καταρχήν για την εύκολη αυτή κατηγορία των επιχειρήσεων που απλά έχουν δηλώσει κάποιο IBAN που είναι ανενεργό ή έχει γίνει ένα λάθος στο ψηφίο του IBAN, ανθρώπινο είναι. Θεωρώ ότι είναι ένα αίτημα που είναι δίκαιο και θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να το δει. Από εκεί και πέρα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Σαφοράκη. Από εκεί και πέρα, για όλους τους υπόλοιπους. Όταν πλέον ολοκληρωθεί οριστικά ο κύκλος καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ, θα λάβουν μήνυμα στο προσωπικό του λογαριασμό στην ΑΔΕ, στη σελίδα του στο τάξη δηλαδή, που θα τους εξηγούν τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δικαιούχοι. Από τη στιγμή λοιπόν που τα μηνύματα αυτά δεν έχουν αποσταλεί, θεωρούμε και εμείς ότι η καταβολή, έστω και με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, έστω και για ελάχιστες κατηγορίες ακόμα, θα συνεχιστεί και σήμερα και αύριο. Να πάμε να δούμε λίγο, γιατί νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό να απαντάμε στα ερωτήματα των πολιτών. Υπάρχει τηλεθεατής ο οποίος μας έστειλε την ερώτηση τι γίνεται από εδώ και πέρα με το ενίκιο, με την πληρωμή του ενικίου που γνωρίζαμε πολύ καλά ότι όσοι είχαν μπει στο καθεστώς της αναστολής της εργασίας πλήρωσαν περίπου το 60% του ενικίου. Αυτό ίσχυε ωστόσο για αναστολή της εργασίας μέχρι 15 Μαΐου. Από εδώ και στο εξής με το ενίκιο τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Οι αναστολές, μάλλον συγχωρείτε, οι μειώσεις του ενοικίου στο 40% ίσχυαν και τα ενίκια Μαρτίου και Απριλίου για όσες επιχειρήσεις είχαν κλείσει με εντολή διοικητικής αρχής, μόνο για τον μήνα Απρίλιο για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες ή είχε ανασταλεί σχέση εργασίας τους. Για τον μήνα Μάιο, λοιπόν, έχει βγει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά στα ενίκια και δεν θα έπρεπε να κάνει. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Οι προηγούμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν εξουσιοδοτικές διατάξεις στους συναρμόδιους υπουργούς, ώστε να βγάλουν κοινή υπουργική απόφαση και να περιγράφουν αναλυτικά τα μέτρα. Τέτοια κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει βγει ακόμα, με αποτέλεσμα τώρα που μιλάμε να μην γνωρίζουμε αν τα ενίκια του μηνός Μαΐου θα ενταχθούν στο μέτρο της μείωσης. Και εδώ θέλω να λάβετε υπόψη σας και ένα δεδομένο, την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία των ιδιοκτητών. Εγώ θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις και δίκαιη, γιατί δεν έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα στήριξης παρά μόνο τις μειώσεις των ενοικίων. Και ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικό. Και εγώ θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό και ορθώς το θέτετε το ζήτημα από πλευράς όλων εκείνων των ανθρώπων, των ιδιοκτητών, των ακινήτων. Και ο εργαζόμενος τελικά που νοικιάζει σπίτι, αν πήρε 800 ευρώ και θα πρέπει να κληθεί να πληρώσει το ποσό του ενοικίου, μιλάμε για 800 ευρώ που πήρε το προηγούμενο διάστημα, εξανομίζεται, πάει το ποσό αυτό και με την προϋπόθεση ότι εάν τελικά δεν πληρωθεί και για το 15ήμερο του Μαΐου, προφανώς ο μισθός του θα είναι λιγότερος, άρα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και στον αντίποδα βεβαίως το ίδιο και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι οποίοι περιμένουν και αυτά τα λεφτά τους και διευκρινιστικές. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ληφθεί μια μέρη με τουλάχιστον προφορικά
ο Υπουργός Οικονομικών έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρξει μέρημνα και για διοκτήτες. Και θεωρώ, κάτι το θεωρώ και δίκαιο, αν θέλετε την άποψή μου, ελπίζω να παραταθεί το μέτρο της μείωσης του ενοικίου για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις ακόμα. Και για το μήνα Μάιο όμως, ξέρετε, αυτή τη στιγμή μιλάμε με προσδοκίες. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια υπουργική απόφαση που να το ξεκαθαρίζει. Μια υπουργική απόφαση που πρέπει να βγει, γιατί πέρα από το θέμα του ενοικίου, δημιουργούνται και διάφορα άλλα ζητήματα καθημερινότητας που όσο περνάει ο καιρός γίνονται μεγαλύτερα, ακριβώς λόγω της καθυστέρησης αυτής. Είναι κάτι που με την ταχύτητα των γεγονότων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου το αντιμετωπίζουμε από την πρώτη μέρα. Να διορθώσω μόνο κάτι που είπατε. Περίπου τα 800 ευρώ δεν ήταν μισθός ενός μήνα, ήταν μισθός 45 ημερών. 45 ημερών. Σωστά. Όσοι εργαζόμενοι, για όσους εργαζόμενους συνεχιστεί η αναστολή της εργασιακής του σχέσης και το μήνα Μάιο, θα πληρωθούν αναλογία από το ελληνικό δημόσιο, θα πάρουν επίδομα αναλογικό των 800 ευρώ δια 45. Μην κάνετε την πράξη, 17,70 ευρώ την ημέρα για κάθε επιπλέον ημέρα αναστολή της εργασιακής σχέσης. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική η πληροφορία που μας δώσατε. Κύριε Χρυστοφοράκη, για πείτε μας, για να πάμε και στο κομμάτι των επιστημόνων, γιατί έχουμε και από εκεί ανθρώπους οι οποίοι μας στέλνουν. Τελικά, τι γίνεται και ως πότε μπορεί να υποβληθεί η συγκεκριμένη αίτηση και πότε τελικά θα καταβληθούν τα ποσά σε αυτούς τους ανθρώπους, τα 600 ευρώ, από τη στιγμή που, υπενθυμίζω, αν δεν κάνω λάθος, η αίτηση από κάποιους ξεκίνησε να γίνεται και μέσα στον Απρίλιο, έτσι. Με τους επιστήμονες είναι μια άλλη περίπτωση, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Ξεκινήσαμε με την περιβόητη κατάρτιση, η οποία τελικά την πήραν πίσω το Υπουργείο και μπήκαμε σε ένα επίδομα. Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις στην κατάρτιση και είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία της αίτησης, κάποιοι από αυτούς έλαβαν 600, κάποιοι 400, κάποιοι 200. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, αυτό το μπέρδεμα έρχεται να συνεχιστεί με όσους δεν υπέβαλαν. Αιτήσεις με επιστήμονες μέλη εταιριών οι οποίοι ήταν στο προηγούμενο καθεστώς εκτός επιχορήγησης. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι μέχρι αύριο είναι ανοιχτή η πλατφόρμα ούτως ώστε να μπουν να υποβάλουν οι επιστήμονες. Μέχρι αύριο είπατε, μέχρι αύριο. Ναι. Παρά το γεγονός ότι οι επιστημονικοί φορείς με έτοιμά τους έχουν ζητήσει παράταση έως 15 Μαΐου, γιατί τα στοιχεία που λαμβάνει το εργάνη τα λαμβάνει από τα Μητρώα, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, των Ιατρικών Συλλόγων, των Δικηγορικών Συλλόγων. Τα Μητρώα δεν είχαν φτιαχτεί με τέτοιο σκοπό. Άρα λοιπόν είναι λογικό να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να μην ανεβαίνουν σωστά τα στοιχεία. Οπότε χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο ώστε να ανέβουν σωστά τα στοιχεία και να μην μείνει κανείς πραγματικός δικαιούχος του επιστημονικού χώρου εκτός επιδότησης. Μάλιστα. Ερώτηση. Πάθος, σήμερα είναι μέχρι αύριο η προθεσμία, το ξέρουν. Μέχρι αύριο η προθεσμία λοιπόν για όλους εκείνους τους επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να λάβουν το ύψος των 600 ευρώ ως αποζημίωση από το κράτος. Πείτε μου κάτι, έχουμε ερώτηση. Είμαι μισθωτός του τουριστικού κλάδου και έχει λήξει από το Δεκέμβριο η επιδότηση της ανεργίας μου. Ανήκω στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν την ενίσχυση. Πότε γίνονται οι αιτήσεις και πότε θα λάβω τα χρήματα, ρωτάει η τηλεθεατής, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σωστά. Οι ειδικές κατηγορίες των εργαζομένων είναι μια κατηγορία που άνοιξε μόλις προχθές, βγήκε εγκύκλιος. Θα υποβάλουν αιτήσεις από 11 Μαΐου και έως 17 Μαΐου. Οι πληρωμές θα γίνουν 12 και 14 και 18-19 Μαΐου. Αυτό προβλέπεται στην εγκύκλιο. Τώρα ως προς τις πληρωμές, λίγο να, επειδή είναι ειδικές κατηγορίες, επειδή είναι επαγγέλματα που δύσκολα μπορεί κάποιος να τα ανιχνεύσει, είναι δύσκολα ανιχνεύσιμα επαγγέλματα, μπορεί να έχουν και εκεί κάποια απόκτηση μία-δύο μέρες. Ο σκοπός δεν είναι μία-δύο μέρες, ο σκοπός είναι οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους εφόσον είναι δικαιούχοι. Να πούμε εδώ ότι πέρα από του τουρισμού, του εργαζόμενου τουρισμού που το επίδομα ανεργία του έλειξε 31 το δεκάτου, μέσα στην κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία των αποκλειστικών νοσοκόμων που είναι γεγραμμένα στα Μητρώα των 7 υγειονομικών περιφερειών τη χώρα. Ναι. Είναι μέσα οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οικοδόμοι δηλαδή που έλαβαν το ρώσιμο. Είναι μέσα είναι οι λιμενεργάτες, είναι διάφορες κατηγορίες εν πάση περιπτώσει. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουν ενημερωθεί. Εκεί λοιπόν από 11 έως 17 υποβάλλουν αιτήματα, δεν υπάρχει λόγος τώρα. 11 έως 17 του μήνα λοιπόν. Δεν έχει ακόμα ενημερωθεί πλατφόρμα. 11 έως 17 λοιπόν υποβάλλουν το αίτημα και βλέπουμε μετά για την καταβολή. Πείτε μου κάτι, γιατί έχουμε άλλες δύο πολύ κρίσιμες ερωτήσεις. Πρώτον, τι θα γίνει με το κομμάτι
του δώρου του Πάσχα που πολλοί ανέμεναν και δεν νομίζω να έχουν δει άσπρη μέρα στην τσέπη τους. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια πληροφόρηση σε αυτό το κομμάτι. Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί κατά πάσα πιθανότητα έως και 36 το κομμάτι που αφορά την υποδημόσια. Ναι. Όπως επίσης να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις που εργάζονται είτε τους έβγαλαν σε αναστολή είτε συνέχισαν να εργάζονται δεν έχει σημασία. Οι επιχειρήσεις έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες ή έχουν κλείσει να δουλεύουν διοικητικής αρχής. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν και αυτές το δικαίωμα έως 36 να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα που τους αναλογεί. Και οι δύο λοιπόν φαίνεται προσανατολιζόμαστε ότι θα καταλήξουμε να πληρωθούν το δώρο του Πάσχα προς τα τέλος Ιουνίου. Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι, άδεια ειδικού σκοπού, πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα? Για την άδεια ειδικού σκοπού, ξέρετε, είναι χιλιάδες τα ζητήματα πραγματικά. Η άδεια ειδικού σκοπού, με χθεσινή εγκύκλιο επίσης του Υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν κανονικά από τις επιχειρήσεις που εργάζονται, ακόμα και το κομμάτι κατά το οποίο θα επιδοτήσει το δημόσιο. Οι επιχειρήσεις στη συνέχεια θα συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο και θα λάβουν τα χρήματα από το δημόσιο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Οπότε δηλαδή οι εργαζόμενοι έχουν να κάνουν μόνο με τις επιχειρήσεις σε σχέση με την άδεια ειδικού σκοπού. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέψετε κάτι ακόμα να πω. Παρακαλώ. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμο που είχε μια έντονη ανησυχία και ένα κομμάτι που δουλέψαμε πάρα πολύ σε επίπεδο Ομοσπονδίας για να τακτοποιηθεί. Είναι οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι δεν φαινόταν σε πίνακες προσωπικού για διάφορους λόγους. Είτε γιατί είχε ξεχαστεί το όνομά του, είτε γιατί προσθέθηκαν αργότερα, είτε γιατί προέρχονταν από τα μετασχηματισμούς μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, είτε επειδή ήταν εργαζόμενοι, υπεργαζόταν σε επιχειρήσεις που δάνειζαν, ακριβώς η δουλειά τους ήταν να δανείζουν εργαζομένων. Όλη αυτή η κατηγορία λοιπόν των εργαζομένων τακτοποιήθηκε και θα μπορούν από αύριο να υποβάλουν δηλώσεις, αφού προηγηθεί η δήλωση πρώτα των επιχειρήσεων, η υπεύθυνη δήλωση, ούτως ώστε και αυτοί να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, γιατί αρχικά το σύστημα δεν τους έβλεπε. Όπως επίσης, επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν δηλώσει μισθώματα επαγγελματικής στέγης για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν έως και αύριο να υποβάλουν ορθή επανάληψη της δήλωσης αναστολής και να δηλώσουν τα μισθώματα αυτά, ούτως ώστε να τύχουν το ευεργετήματος της μείωσης 40%. Και επιχειρήσεις που με την τελευταία τροπολογία προσέθεσαν κύριο κάτω με τα μεγαλύτερα έσοδα, δηλαδή έως 24 Απριλίου που ήταν η προθεσμία, και αυτοί μπορούν έως και αύριο να υποβάλουν αιτήσεις αναστολής αρχικές για να θέσουν αναδρομικά τους εργαζόμενους σε αναστολή από την ημερομηνία του πραγματικού γεγονότος. Φαντάζομαι οι επιχειρηματίες έχουν ενημερωθεί από τους συναδέλφους τους λογιστές. Το λέω κυρίως για να το ακούσουν οι εργαζόμενοι. Φαντάζομαι ότι ανησυχούν οι εργαζόμενοι και τυχόν χάσουν τα χρήματα. Καλά κάνετε, κύριε Χρυστοφοράκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί για μία ακόμα φορά απαντήσαμε σε κρίσιμα ερωτήματα των τηλεθεατών, όλων των πολιτών που πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με ένα βουνό πληροφοριών εκ μέρους και του αρμόδιου Υπουργείου λόγω και της κατάστασης, λόγω και της πανδημίας. Και καλό θα ήταν ο κόσμος να αρχίσει σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται τι επικρατεί γύρω του, να τρέχει τις διαδικασίες, να μην το αφήνει, γιατί ξέρετε, πολλοί και από απερισκεψία ή γιατί ξέχασαν. Εντάξει, έχουμε και τις προθεσμίες που ανανεώνονται έτσι ώστε να γίνονται τροποποιητικές σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που ξεχάστηκαν να κάνουν τη δήλωση και είναι κρίμα. 800 και 600 ευρώ θα ήταν ένα θείο δώρο αυτό το διάστημα για όλους, νομίζω, τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χρυστοφοράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.